σε 1.200 κωδικούς προϊόντων οι τιμές είναι πιο προσιτές στο σούπερ μάρκετ, τι λένε οι καταναλωτές. Ομιλία του βουλευτή Εύρων Αστάσιου Δημοσχάκη επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, που επικεντρώθηκε ο βουλευτής. Ο αντιδήμαρχος Οριστιάδας Καθαριότητας Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης Μαργαρίτης Αστεριάδης μιλάει για τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα που ανέλαβε με τη νέα δημοτική αρχή. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σάββατο 9 Μαρτίου σήμερα και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Δημοτικής Τηλεόρασης Οριστιάδας. Σε 1.200 κωδικούς προϊόντων, οι τιμές είναι πιο προσιτές στα σούπερ μάρκετ. Από την 1η Φεβρουαρίου γίνονται εκπτώσεις σε προϊόντα προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας, στα γαλακτοκομικά, τα αυγά, σε μεγάλο αριθμό καθαριστικών και άλλων ειδών βασικής καθημερινής ανάγκης. Από την 1η Φεβρουαρίου βρίσκονται σε ισχύ μειώσεις τιμών σε 1.200 προϊόντα. Είναι μια προσπάθεια της κυβέρνησης να προσφέρει αυτήν την έκπτωση στους καταναλωτές σε ένα σύνολο κωδικών προϊόντων σε πιο προσιτές τιμές. Διαπιστώσατε μείωση τιμών στα 1.200 προϊόντα που ανακοίνωσε η κυβέρνηση? Να σας πω, δεν ασχολήθηκα, είμαι ειλικρινέστατη. Ψωνίζω, αλλά δεν έδωσα ιδιαίτερη σημασία το πώς και τι. Εγώ προσωπικά όχι. Ελάχιστη σε λίγα προϊόντα. Εγώ δεν ψωνίζω, ψωνίζω ο σύζυγός μου, οπότε δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Οι βασικές κατηγορίες προϊόντων που έχουν μειωμένες τιμές είναι μεταξύ άλλων τα προϊόντα προσωπικής φροντίδας και καθαριότητας, τα γαλακτοκομικά, τα αυγά, αλμυρά και γλυκά σνακς, μεγάλος αριθμός καθαριστικών και άλλα που καλύπτουν βασικές καθημερινές ανάγκες. Όχι, δεν έχω πάει τώρα πρόσφατα. Ούτε καν, τίποτα. Δεν υπάρχουν μειώσεις, δηλαδή. Καθόλου, καθόλου. Όχι. Δεν έχω διαπιστώσει. Δεν είδα, δεν ξέρω, δεν πήγα. Όχι. Ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Δημοσχάκης, στην ομιλία του επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, τόνισε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναβαθμίζει τον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας, όπου ο Εύρος και η Θράκη πρωταγωνιστούν, κατατάσσοντας το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης από τη 10η στην 3η πανελλαδικά θέση. Ο βουλευτής αναφέρθηκε και στο παράρτημα της νοσηλευτικής διδημοτήχου, προτείνοντας να γίνονται τα πρώτα 3 έτη σπουδών στο διδημότηχο, ενώ το 4ο έτος να υπαχθεί μαζί με τα 2 μεταπτυχιακά της σχολής στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. Ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας, Αναστάσιος Δημοσχάκης, στην ομιλία του επί του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας, τόνισε ότι η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αναβαθμίζει τον εκπαιδευτικό χάρτη της χώρας, όπου ο Εύρος και η Θράκη πρωταγωνιστούν, κατατάσσοντας το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης από τη 10η στην 3η πανελλαδικά θέση. Ο βουλευτής αναφέρθηκε και στο παράρτημα της νοσηλευτικής διδημοτήχου, υπαγόμενος στο υποίδρυση τμήμα νοσηλευτικής Αλεξανδρούπολης και πέραν του 2025, προτείνοντας να γίνονται τα πρώτα 3 έτη σπουδών στο διδημότηχο, ενώ το 4ο έτος να υπαχθεί μαζί με τα 2 μεταπτυχιακά της σχολής στην Αλεξανδρούπολη στο τοπικό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο. Ο βουλευτής Εύρου υποστήριξε ότι το εν λόγω παράρτημα είναι ταυτισμένο με τον Βόρειο και Κεντρικό Εύρο και απόλυτα συνυφασμένο με το νοσοκομείο διδημοτήχου, καθώς και με τα κέντρα Υγείας Οριστιάδας, Σουφλίου και Δικαίων Τριγώνου. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Εύρος μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πεδίο εγκατάστασης ξενόγλωσσων παραρτημάτων αλλά και μελλοντικά ιδιωτικών πανεπιστημίων, δίνοντας ζωή στις ακριτικές περιοχές. Το παρόν σχέδιο νόμου συνιστά εμβληματική μεταρρύθμιση. Βρισκόμαστε ενώπιον της εκπαιδευτικής θωράκισης της εθνικά ευαίσθητης περιοχής, με την αναβάθμιση και διεύρυνση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου της Θράκης. Υλοποιείται η προβλεπόμενη από το 2018 πρότασή μου αυτή της παραμονής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, των πρώην ΤΕΗ Καβάλας, Δράμας και Διδημοτήχου και σήμερα ΑΕΗ. Στο παρόν νομοσχέδιο περιλαμβάνεται η ίδρυση τμήματος νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρατίου με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Με σειρά σήμερα κοινοβουλευτικών μου παρεμβάσεων προς όλες τις κατευθύνσεις και έχοντας ενημερώσει προφορικά και γραπτά τον παριστάμενο και ευθυδίκη Υπουργό Παιδείας, προτείνω τεκμηριωμένα να παραμείνει το παράρτημα νοσηλευτικής Δημοτήχου και πέραν του 2025 υπαγόμενο στο υποίδρυση τμήμα νοσηλευτικής Αλεξανδρούπολης, για τα μεν τα πρώτα 3 έτη σπουδών να γίνονται στο διδημότυχο, ενώ το 4ο έτος να γίνεται μαζί με τα 2 μεταπτυχιακά της σχολής στην Αλεξανδρούπολη, εκεί στο τοπικό Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο. Η ίδρυση μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα αποτελεί στέρεο συνταγματικό βήμα. Από την εποχή που ήμουν υποψήφιος ευρωβουλευτής, το 2014, είχα προβάλει
με υπερβατική πρόταση αυτή της ίδρυσης ιδιωτικών πανεπιστημίων στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου. Διαθέτω την εμπειρία και σας την καταθέτω απλόχερα για την τριετία 2006-2008, όταν αντιμετωπίζαμε κάθε Πέμπτη πανεκπαιδευτικά συλλαλητήρια επίπεδου πολυτεχνείου και άνω με ένταση και ζημίες. Η Κύπρος με ένα εθνικό πανεπιστήμιο το 2006 κατάφερε να αποτελεί εκπαιδευτικό προορισμό. Ο Εύρος, η Θράκη και τα νησιά του Βορειοανατολικού και Νοτιοανατολικού Αιγαίου μπορούν σε ποσοστό να αποτελέσουν τα καλύτερα πεδία εγκατάστασης ξενόγλωσσων παραρτημάτων και μελλοντικά, γιατί όχι, και ιδιωτικών πανεπιστημίων, ζωοδοτώντας έτσι τις ακριτικές περιοχές και συμβάλλοντας στην πολύπλευρη θωράκισή τους. Μπορούμε, κυρίες και κύριοι, να πετύχουμε το ενιαίο δόγμα Θράκη, Αιγαίος, Κύπρος μέσα από τη σπουδάζουσα νεολαία της χώρας και λοιπόν άλλων χωρών. Στις αρμοδιότητές του και στα νέα του καθήκοντα που ανέλαβε με τη νέα Δημοτική Αρχή, αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος Ορεστιάδας Καθαριότητας Πρασίνου, Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης, Μαργαρίτης Αστεριάδης. Να σας καλωσορίσω με τη σειρά μου στο γραφείο της Αντιδημαρχίας Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου. Ένα νέο πόστο για εμένα, μια μεγάλη πρόκληση. Θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο και τους δημότες της Ορεστιάδος για τη στήριξη στο πρόσωπό μου στις τελευταίες εκλογές, που για την τιμή που μου κάνανε, αυτοί να με εκλέξουν ως Δημοτικό Σύμβουλο και κατ' επέκταση Αντιδήμαρχο. Είναι μια μεγάλη ευθύνη για μένα να ανταπεξέλθω στις προσδοκίες του κόσμου, να σταθώ αντάξιος των προσδοκιών τους και να καταφέρω κι εγώ με τη σειρά μου να βάλω ένα μικρό λιθαράκι για την πόλη της Νέας Ορεστιάδος. Τα καθήκοντά μου είναι τα εξής. Κύριο μέλημα της Αντιδημαρχίας Καθαριότητας είναι ο καθαρισμός της πόλης, των κάδων, η αποκομιδή των κάδων, η καθαριότητα των πλατιών, των πάρκων, των κοινόχρηστων χώρων και όπου γενικά χρήζει να επέμβουμε για να γίνει καθαρότερη η πόλη μας. Πέραν βέβαια των σκουπιδιών που είναι μέσα στην πόλη, αρμοδιότητα δική μας είναι η περισυλλογή των κλαδιών, των μπαζών, τα οποία δυστυχώς είναι πάρα πολλά στον τόπο μας, μια και η περιοχή μας είναι κυρίως παιδινή και έχουμε πάρα πολύ μεγάλη βλάστηση. Οπότε πρέπει και εμείς με τη σειρά μας να σταθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να μπορέσουμε να καθαρίσουμε την πόλη από όλα αυτά. Πέραν βέβαια της καθαριότητας, μεγάλη ευθύνη και αρμοδιότητα δική μας είναι ο καλοπισμός του πρασίνου μέσα στην πόλη, ο καλοπισμός των πάρκων, να δώσουμε μία άλλη αίσθηση στην πόλη, να βάλουμε πολλά λουλούδια, κυρίως στην είσοδο της πόλης, στην πλατεία και στα πάρκα. Το τι αντίκρισα όταν ήρθα εδώ, το τι συνάντησα, είδα ότι μεγάλο πρόβλημα, όχι μόνο στο δικό μου πόστο, αλλά και των υπολείπων συναδέλφων αντιδημάρχων, είναι η έλλειψη προσωπικού. Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε πρόσληψη πάρα πολύ καιρό. Προσπαθούμε με εφήμερες καταστάσεις να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις που έχουν τα πόστα τα δικά μας. Εδώ μου δίδεται ευκαιρία να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ και να συγχαρώ το υπάρχον προσωπικό, από τους προϊσταμένους μέχρι και τον τελευταίο υπάλληλο, που υπερβάλλουν τον εαυτό τους για να ανταπεξέλθουν στα καθήκοντά τους και μπορώ να πω ότι τα κάνουν με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Με καλοδέχτηκαν, με βοήθησαν πάρα πολύ για να καταλάβω τι χρειάζεται να κάνω εγώ από την πλευρά μου για να καλυτερεύσουν τα πράγματα. Κυρίως αυτό που συνάντησα ότι χρειάζεται από την πλευρά μου και αυτό με βοηθάει η φύση της κύριας δουλειάς μου σαν αστυνομικό είναι η οργάνωση. Είναι η οργάνωση ενός δημόσιου φορέα. Βάζω τα δυνατά μου και θεωρώ ότι είμαστε σε καλό δρόμο για να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Από εκεί και πέρα, άλλες αρμοδιότητες της Αντιδημαρχίας της δικής μου είναι στα χωριά, η καθαριότητα στις πλατείες των χωριών, η καθαριότητα
έξω από τα χωριά, που δυστυχώς υπάρχει μια νοοτροπία οι κάτοικοι να πετάνε τα σκουπίδια τους εκεί, το οποίο ρητά απαγορεύεται από τον νόμο. Οπότε σκοπός είναι να γίνει μια σωστή ενημέρωση των κατοίκων, ούτως ώστε να πετάνε εκεί που πρέπει τα σκουπίδια, στους κάδους και στα κοντέινερ. Κύριε Στεριάδη, ένα πολύ σοβαρό θέμα που έγινε και στη Συμβουλίο είναι τα φυτοφάρμακα. Ποια κατάσταση βρίσκεται εκεί? Γιατί είμαστε ένας δήμος κυρίως αγροτικός. Δυστυχώς, επειδή πάρα πολλοί αγρότες δεν γνωρίζουν πώς πρέπει να λειτουργούν σε σχέση με τα φυτοφάρμακα, πετούσαν τα φυτοφάρμακα σε κοινόχρηστο χώρο το οποίο απαγορεύεται. Και σε αυτούς θα γίνει μια ενημέρωση πώς πρέπει να διαχειριζούνται τα φυτοφάρμακα που αγοράζουν για τις αγροτικές τους καλλιέργειες. Εμείς θα τους ενημερώσουμε ότι πρέπει αυτοί οι ίδιοι να μαζεύουν τα φυτοφάρμακα και να τα πηγαίνουν πίσω μέσα σε ειδική σακούλα που τους παρέχεται από το Γεωπόνο και να τα πηγαίνουν πίσω και να μην τα πετάνε σε κοινόχρηστους χώρους. Εμείς θα ενημερώσουμε τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων και τους αντιδημάρχους στους πρώην δήμους, ούτως ώστε να γίνει μια εκτενής ενημέρωση των κατοίκων πώς πρέπει να διαχειρίζονται και αυτοί από την πλευρά τους τα σκουπίδια. Εμείς πάλι θα είμαστε εκεί, θα βοηθάμε, όπου θα χρειαστεί να καθαρίσουμε, θα καθαρίζουμε, ούτως ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Και στα νεκροταφεία έχουμε εμείς την ευθύνη να τα καθαρίζουμε. Βέβαια, χωρίς προσωπικό, δύσκολα να καθαρίσουμε στο επιθυμητό αποτέλεσμα τα νεκροταφεία. Και θα ήθελα σήμερα που μιλάμε να αναφερθώ ότι ήδη στα παλιά νεκροταφεία της Οριστιάδος έγινε ένα πρώτο καθάρισμα. Σε όλα τα νεκροταφεία απ' έξω υπάρχουν κάδοι ρήψης σκουπιδιών. Αφού καθαρίσουν τον ατομικό τάφο των συγγενών τους, μπορούν με μια σακουλίτσα να βγάλουν τα απορρίμματά τους και να τα πετάξουν στον κάδο που είναι έξω. Την επόμενη μέρα τα δικά μας τα παιδιά θα περάσουν και θα τα μαζέψουν. Αλλά πετώντας τα σκουπίδια δεξιά-αριστερά και μολύνουν το περιβάλλον και ακόμη είναι και σέβεια προς τους και κοιμημένους. Οπότε ας επιστήσω λίγο την προσοχή των δημοτών μας να κρατήσουν λίγο πιο καθαρά τα νεκροταφεία. Άλλες αρμοδιότητες είναι η λαϊκή αγορά, οι λαϊκές αγορές που γίνονται στα μεγάλα χωριά και στην πόλη της Οριστιάδος. Δίνουμε τις άδειες και τη χωροταξία των παραγωγών, καθώς επίσης και την καθαριότητα μετά το πέρας των λαϊκών αγορών. Όπως βλέπετε, έγινε μεταφορά της λαϊκής αγοράς στον παλαιό δρόμο της Πατριάρχου Γρηγορίου. Εκεί το μόνο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε είναι μετά το πέρας της λαϊκής αγοράς, όπου αφήνουν πολλά σκουπίδια. Βέβαια, με συνάντηση που είχα με το Προεδρείο των Παραγωγών, έγινε μια μεγάλη προσπάθεια και μπορώ να πω ότι είμαστε σε καλύτερο δρόμο. Μπορούμε όμως και καλύτερα να τηρήσουμε αυτά που πρέπει να τηρούμε και να κρατάμε το χώρο εκεί καθαρό. Επίσης, είμαι υπεύθυνος για τις άδειες λειτουργίες των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Εν ώψη του καλοκαιριού θα γίνουν οι διαγραμμίσεις, ούτως ώστε να βάλουν καταστηματάρχες τα τραπεζοκαθίσματα εκεί που πρέπει να τα βάλουν, για την τήρηση του ωραρίου και γενικά ό,τι αφορά τα καταστήματα. Και με το Προεδρείο των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος υπήρξε μία συνάντηση σε πάρα πολύ καλό κλίμα. Υπάρχει διάθεση, υπάρχει λογική, υπάρχει νομιμότητα, οπότε θεωρώ ότι θα κάνουμε κάτι διαφορετικό, κάτι καινούριο, προς όφελος πάντα των δημοτών της Οριστιάδος. Τέλος, θα ήθελα να αναφερθώ στους πολίτες της Οριστιάδος ότι η πόρτα του γραφείου μου και το τηλέφωνο μου για αυτούς είναι πάντα ανοιχτό. Οτιδήποτε πρόβλημα συναντούν και θέλουν να τους βοηθήσουμε και μπορούμε να και είναι μέσα στις αρμοδιότητες μας και τις υποχρεώσεις μας, πριν βγάλουν τα κλαδιά από την αυλή τους, πριν βγάλουν τα σκουπίδια τους, ας μας πάρουν ένα τηλέφωνο, ούτως ώστε εμείς τις επόμενες μέρες να είμαστε εκεί και να τα πάρουμε τα σκουπίδια άμεσα και να μην τα αφήνουν στα πεζοδρόμια και μολύνουν το περιβάλλον και μολύνουν και την εικόνα της πόλης μας. Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εν μέσω αντιδράσεων μέσα και έξω από τη Βουλή. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε από 159 βουλευτές, καταψηφίστηκε από 129, ενώ παρών δήλωσαν 11. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, οι πολιτικοί αρχηγοί συγκρούστηκαν με σφοδρότητα για το νομοσχέδιο.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για ριζική τομή που, όπως είπε, ενισχύει το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Ο Σωκράτης Φάμελος έκανε λόγο για προκλητικότητα της κυβέρνησης και βιασύνη ώστε να ιδιωτικοποιήσει και να μετατρέψει σε άναρχη αγορά ένα ακόμη δημόσιο αγαθό που δεν διστάζει να παραβιάσει ακόμη και το Σύνταγμα. Ποσό έως και 10.000 ευρώ μπορούν να εξασφαλίσουν επιχειρήσεις που επιδιώκουν να αντικαταστήσουν συσκευές τις οποίες λειτουργούν στα καταστήματά τους και γενικότερα τους χώρους τους με άλλες ενεργειακά αποδοτικότερες. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι σε εξέλιξη μέσω της πλατφόρμας εξοικονομώ-επιχειρώ2023.gov.gr. Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι όλοι οι ιδιοκτήτες μικρών, μεσαίων και μεγάλων επιχειρήσεων, οι οποίοι προγραμματίζουν την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισμού. Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις μπορούν να επιδοτηθούν για την αγορά εξοπλισμού, όπως συστήματα θέρμανσης με χρήση αντλιών θερμότητας, ηλιακής θέρμανσης, έξυπνες συσκευές μέτρησης της καταναλυσκόμενης ενέργειας και λοιπές παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Ποιες δαπάνες καλύπτονται? Καλύπτονται ακόμη δαπάνες που αφορούν σε σχετικές υπηρεσίες, παραδείγματος χάρη το κόστος μεταφοράς, εγκατάστασης, παραμετροποίησης του νέου εξοπλισμού, ο ενεργειακός έλεγχος. Οι αιτήσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα συνολικού προϋπολογισμού 105,6 εκατομμυρίων ευρώ υποβάλλονται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του προγράμματος εξοικονομώ-επιχειρώ2023.gov.gr και δρομολογούνται με τη μέθοδο της άμεσης αξιολόγησης. Οι μικρές επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 20.000 ευρώ, με το ποσοστό της αντίστοιχης ενίσχυσης να διαμορφώνεται στο 50% αυτών, δηλαδή μέχρι 10.000 ευρώ. Οι μεσαίες και οι μεγάλες επιχειρήσεις μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις με μέγιστο προϋπολογισμό επιλέξιμων δαπανών ύψους 25.000 ευρώ, με το ποσοστό της αντίστοιχης ενίσχυσης να φτάνει στο 40% αυτών, δύνανται δηλαδή να λάβουν ενίσχυση επίσης μέχρι 10.000 ευρώ. Η περιήγηση στο Δήμο Ρεστιάδας θα μας οδηγήσει στη συνέχεια στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Κλεισούς. Το Υιό και Θεό συνδοξάς.